Το σούπερ τηλεπαιχνίδι ξεκινάει λοιπόν, ετοιμαστείτε. Πίσω από τις κάμερες βλέπω πυρετό. Ετοιμάζομαι να τους εξετάσω. Ανδριανή Αγγελιδάκη. Παρακαλώ. Χειροκρότημα καλέ. Παίρνω θέση στο μπάζερ, έτσι. Βεβαίως. Εδώ. Αναστασία Μπιτζιλέου. Α, τι έκανε καλύτερη είσοδο να μπορέσω να μπω. Θα νικήσουμε. Η ομάδα μου θα είναι η νικήτρια σήμερα. Είναι δεδομένο, αλλά εγώ παίρνω τη θέση μου. Θα κάνουμε και δηλώσεις. Εγώ ξεκίνησα με δηλώσεις. Μαρίνος Μαυρίδης. Πες κάτι. Έχω βοηθεί. Στέλιος Ζερβός. Ήρθα σε λάθος εκπομπή. Όχι, καλή, η δικιά μας είναι. Η σωστότερη. Και τι κάνουμε εδώ. Δημήτρης Φραγκιαδουλάκη. Ομάδα. Γιώργος Αχίνης. Έλα, Γιώργο. Έλα, ευγενής άμυλα. Όπως καταλάβατε, θα απολαύσετε ένα απίστευτης αστειότητα τηλεπαιχνίδι το οποίο ακολουθεί. Νόμιζα αισθητικής. Όχι αισθητικής, μια χαρά είναι η αισθητική μας. Εδώ τα παιδιά θα δούμε κατά πόσο παρακολούθησαν τα αφιερώματα που κάναμε τις προηγούμενες ημέρες. Παρακολουθήσατε. 30 χρόνια Creative TV. Ναι. Είμαστε κομμάτι του αφιερώματος. Πάρα πολύ. Απαρακολουθήσατε. Παρακολουθήσατε. Ναι. Λοιπόν, συνάδελφοι. Μισό λεπτό, έχω μία πρόταση. Παρακαλώ. Θα χωριστούμε. Είμαστε δύο ομάδες. Παρακαλώ. Ονόματα. Επειδή είναι η εποχή του COVID-19. Θέλετε να ονομαστείτε, ναι. Η καραντινάτη και η ψεκασμένη. Συγγνώμη, συμφωνείτε ομάδα. Θα το πούμε υψηλή και η κοντή. Και κοντή. Είμαστε ειδικοί άνθρωποι, είμαστε δεν είμαστε. Μπορούμε να το πούμε νικητές κοιτμένοι. Και αυτό παίζει. Αυτό θα δείξει. Εγώ έκανα ότι θα νικήσουμε σήμερα. Η ομάδα μας θα νικήσει, παιδιά, και αυτό θα γίνει. Κυρία Μωρέτη, θέλετε να διευθετήσετε εδώ την κατάσταση. Έχουμε διαφωνία. Πώς θέλετε να λεγόσαστε. Ψεκασμένοι. Ναι. Πώς θέλετε να λεγόσαστε. Άντε, καραντινάτη. Νικητές. Νικητές καραντινάτη. Και νικητές και καραντινάτη. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, συνάδελφοι, να είσαστε έτοιμοι, να είσαστε έντιμοι, να είστε έτοιμοι, μάχημοι. Και να είσαστε και υποψιασμένοι, γιατί το λάθος καραδοκεί και η μάχη θα είναι σκληρή. Μέτοιμη. Ο πρώτος γύρος δουλεύει με αυτά τα δύο μηχανήματα που έχετε μπροστά σας. Μπάζερ, τα ονομάζουν Αναστασία Μιντοπατάς, έχει πατηθεί το άλλο λίγο νωρίτερα. Είναι νικητές. Βλέπεις. Πιο γρήγορη, αποτελεσματική. Ήρθε, αλλά το τσεκάρω. Είμαστε ψεκασμένοι και έχουμε αμφιβολίες για όλα. Στη σωστή ομάδα πήγε ο Σαχίνης. Η ενότητα ονομάζεται Το Βρίσκω και Κερδίζω. Και αποτελείται από τρεις υποκατηγορίες. Η πρώτη υποκατηγορία είναι ποια είναι η εκπομπή. Η δεύτερη είναι ποιος παρουσίαζε την εκπομπή. Και η τρίτη είναι το ηχητικό που πρέπει να βρείτε. Ω, Παναγία. Η πιο γρήγορη και η πιο έτοιμη. Καλή μας επιτυχία. Θα δίνουν τις απαντήσεις πρώτα. Ξεκινάμε λοιπόν. Αν είμαστε έτοιμοι, παρακαλώ. Με το πρώτο μας οπτικό. Ποια είναι η εκπομπή. Πες το. Άκου να δεις. Έχετε γρήγορη απάντηση. Sounds cool με την Νίκη Ξημέρη. Προσπαθήσε να μου φύγει. Μισό λεπτό να επιβεβαιώσουμε. Δεν θα απαντάς. Εντάξει, Γιώργο. Μισό λεπτό. Εντάξει, Γιώργο. Μισό λεπτό να επιβεβαιώσουμε. Έχει πιάσει ένα άγχος τώρα. Παρακαλώ. Με δυναμικά με το Sound School Chart από τη θέση νούμερο 10. Είναι το chart δεν είναι της εκπομπής στο τίτλο, είναι ενότητα εκπομπής. Δεν πειράζει, έχουμε δρόμο ακόμα. Συνεχίζουμε λοιπόν με το δεύτερο οπτικό και ηχητικό που παρακαλώ πολύ τη Δανάη Σκευάκη να το ρίξει. Το έχω. Το πάτσα. Πες το. Ελεύθερο σημείο, ελευθέρι συμβουλάκι. Μπράβο. Αναστασία, παρακαλώ πολύ, στην τεσσερά δεν τόσα χρόνια. Διευθυντής παραγωγής, σκηνοθέτης και μία σωστή ερώτηση. Μας βλέπει ο κόσμος. Την επιβεβαίωση, παρακαλώ. Ξαναπάμε. Πού να το ξαναπάμε. Μπορώ να το ξαναπάμε από την αρχή, γιατί δεν αισθάνομαι πολύ καλά. Να πάμε στο τρίτο οπτικό και ηχητικό, παρακαλώ. Ποιο.
Απάντησε κάποιο. Το πάτησε πάλι. Πατήσαμε εμείς. Εμείς πατήσαμε. Εμείς απάνταμε. Έλα, Αναστασία. Είναι του Γιώργου Χιντηράκη εκπομπή. Ναι, πες τι. Του Γιώργου Χιντηράκη εκπομπή. Ναι. Θα σας πω εγώ τον τίτλο τώρα, το έχω. Ναι, αλλά να μην πάει βράδυ, ας πούμε, πρωί. Ένα τραγούδι ακόμα. Περίμενε, έχουμε εμείς. Δεν νομίζω. Εσείς. Είναι Γιώργου Χιντηράκη εκπομπή. Ναι. Μουσικό καφενείο. Κρατάει και το χάσαμε και χάσαμε. Μία δεύτερη ευκαιρία είπα να έχουμε. Όχι, όχι, δεν έχετε. Παρακαλώ. Θα που θυμάμαι τραγουδό. Όπω! Εσύ δεν το έχεις σκηνοθετήσει αυτό. Στο τσακ θα το βρίσκα. Και το έχει σκηνοθετήσει ο Δημήτρης Φραγιαδουλάκης. Όχι, Δημήτρη. Θα που θυμάμαι τραγουδό και σταματήστε. Τόσο σκηντηράκιδες. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βάλε και το σκηνοθέτη. Κάθε μήνα. Είσαι και βατάγγελο. Να πάμε. Στην επόμενη παραγωγή, παρακαλώ, είστε έτοιμοι. Ναι. Συγκεντρωθείτε, παρακαλώ. Τι είναι η κατηγορία? Η ίδια κατηγορία. Α. Ποια είναι η εκπομπή? Παρακαλώ. Το παν με τρονάριστο. Είναι μια λαθεμένη φράση. Το έχω. Εγώ. Τα σωστά ελληνικά. Σε σύγκρουση με χιλιάδες. Τα σωστά ελληνικά. Με ποιος? Τα σωστά ελληνικά. Δεν είπε σε ποιος την παρουσιάζει. Όχι, είναι άλλη ενότητα τώρα. Είναι υποκατηγορία. Συγκεντρωθείτε. Για ένα σας. Τεχνικός δεν είσαι, δεν καταλαβαίνεις. Ορίστε. Και το επιβεβαιωτικό. Θυμάστε πότε ήταν αυτή η εκπομπή? Το 1994. Τελικά ο Σαχίνης όλα τα θυμάται. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, η επόμενη ενότητα που είναι υποενότητα, θυμίζω, πάλι με τα μπάζερ θα παίξατε. Παρακαλώ πολύ. Είναι ποιος παρουσίαζε την εκπομπή. Συγκεντρωθείτε λίγο, γραφειά. Να έρθει να σας σχεδόν. Όχι, έχεις σκηνοθετήσει τις μισές παραγωγές. Ξεκινάμε. Πάμε με το πρώτο. Ποιος παρουσιάζει την εκπομπή. Ναι. Νικολουδάκης ήταν το επιθετό του. Βασιλός. Μήπως. Θέλετε να κάνετε μια προσπάθεια, σας θυμίζει κάτι? Δεν ήμουν αγέννητη, κυρία μου, τότε, δεν ξέρω. Υπάρχει λόγος. Άνδρας. Άνδρας παρουσιαστής. Γυναίκα. Γυναίκα παρουσιάστρια. Ειρήνη Κουρουπάκη. Όχι. Μαρία Βούλγαρη. Όχι. Να το πω. Ελένη Γογάκη. Όχι. Τέλος. Λάθος. Δεν το ήξερε κανείς. Μάρα το παρλάκι. Υπάρχει λόγος. Εγώ τότε, παιδιά. Ορίστε. Μα ήταν από τις πρώτες προσκοπές του 1991. Το 1992. Όχι. Ήταν 2000 κοντά. 2001. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με το επόμενο οπτικο-ακουστικό, στο οποίο οι φοβεροί και τρομεροί παίκτες των δύο ομάδων θα πρέπει να απαντήσουν. Εμείς! Πατήσαμε! Συγγνώμη, ένσταση. Είμαι για παρουσίαση, είμαι από κατηγορία. Ξέραμε την ερώτηση μου πιο πριν. Άκου τα γλώσσα! Νομίζω είναι άκυρο. Γιατί είναι άκυρο? Γιατί είναι άκυρο? Πριν κάνει την ερώτηση. Να μιλήσει. Δεκτό. Τίμιο. Βάλουμε το βάρο. Τίμιο. Είπε για τον παρουσιαστή από πιο πριν. Τίμιο. Πάτησε πριν τελειώσει. Είπε θέλω να σα ρωτήσω και το πάτησε. Μα που είχε πει πιο πριν. Τίμιο. Απαντάνε. Απαντάνε. Θα πάρω το μηχάνη τηλέφωνο. Σωστό. Τίμιο. Τι θέλει τώρα. Τι παρουσιάζετε. Διευθέτησε, αγάπη μου, την κατάσταση. Πάμε στο επόμενο. Όχι αυτό. Να απαντήσω. Ωραία, ποιο είναι. Αφού την ρώτησες, κάνουμε στην ερώτηση. Ποιος είναι ο παρουσιαστής? Ποιος είναι ο παρουσιαστής? Η ερώτηση. Ο Χριστόφορος Παπαδάκης. Ο Χριστόφορος Παπαδάκης. Άντε, πάρτε το σε σένα. Θέλω να κάνω τοποθετήσεις. Δεν έχουμε τοποθετήσεις. Η κυρία Ράνια Μωραΐτη είπε ότι τώρα θα ερωτηθείτε για το ποιος θα είναι ο παρουσιαστής. Είμαστε στη δεύτερη. Όλοι το ακούσαμε. Όλοι το ακούσαμε. Αυτό είπε. Στην κατηγορία θα μιλήσουμε για τους παρουσιαστές. Είναι τόσο απλό. Είδα το σήμα. Εντάξει, Αναστασία, 3-1. Νομίζω ότι προσπαθεί να κλέψει εντυπώσει. Τη έχει κλέψει έτσι κι αλλιώς. Απαντάει ολόσυστα. Η συντονίστρια και μετά θα πατάτε τα. Ωραία. Μάλιστα. Μακριά τα χέρια σας. Μακριά τα χέρια. Πολύ μακριά. Μακριά τα χέρια σας. Δώστε την απάντηση, παρακαλώ. Κιβωτός. Επιμέλεια, παρουσίαση, Χριστό. Μπράβο, Μαρίνο, μπράβο, δυνατά. Γεια σου, πήραμε το πρώτο πόντο. Το ένα να γίνει 10. Κανονίστε κακομοίρητες. Θα πάμε στο επόμενο οπτικο-ακουστικό. Παρακαλώ πολύ. Παρουσιαστή θέλουμε πάλι. Παρουσιαστή. Πολύ ωραία. Ναι. Πολύ σωστά. Εγώ τώρα μπερδεύτηκα. Περίμενα να ακούσω την ερώτηση. Μπράβο, Μαρίνο.
Μα δεν είπε την ερώτηση. Μα την είχε πει. Μία σου και μία, μου τελειώσαμε. Είπε, το παρακαλώ, το έπρεπε. Ναι, αλλά πήρανε πόντο με το μία σου και μία. Δεν ήξερα την απάντηση. Αλήθεια σα. Όχι, την είπε. Την είπε. Ψάχνει να παρουσιαστεί. Παρακαλώ. Εντάξει. Ανεφροσύνη, δεν ζω λαδικά σου. Άσε μα και μα να πάρουμε δύο ψίχουλα, αγάπη. Είναι πάρα πολύ ωραία. Κάναμε τα 3-2. Αγαπητές φίλες και φίλοι, ορίστε, η Μυρσίνη Λεμπράκη. Ευχαριστούμε, Μυρσίνη, μας έδωσε ένα πόντο. Ευτυχώς έρχεται το τελευταίο από αυτά που πρέπει να απαντήσετε με τον μπάζερ στα ηχητικά. Μάλιστα, κυρία. Και μετά θα πάμε στα γνωστικά. Είμαστε έτοιμοι. Τι μας ακούω τώρα. Είμαστε στο παιδικά. Ποιος παρουσιάζει. Μήπως έχει να κάνει με... Τίποτα δεν σας θυμίζει. Έχει να κάνει με τι, με αυτοκίνητο, μηχανές και τέτοια. 97. Πώς θέλετε την κοπέλα, δεν είναι την... Και κατά παραμύχια από εσύ. Παιδιά, δεν την έχω προγραμματίσει ποτέ αυτή. Πώς, όχι, όχι, όχι. Εμείς πατήσαμε. Τώρα να απαντήσετε. Και άμα δεν απαντήσουν σωστά καινούριο. Συγγνώμη, δικιά μου δεν είναι εκπομπή. Όποιος απαντάει λάθος χάνει ένα πόντο. Τι λέει, καλέ. Έτσι πρέπει να βγαίνει. Λοιπόν, έχετε κάποια απάντηση. Στράτος Φωτεινέλης. Όχι. Έχετε κάποια απάντηση. Είναι παιδική εκπομπή. Καμία σχέση. Να έρθω, μη μιλάς, βαρύς θέσεις μας. Είναι νεανική εκπομπή που προβλήθηκε από την Κρήτη TV το 1997. Ονομάζεται «Μην τρελαθούμε» με παρουσιαστή το Γιώργο Πλεύρη. Παρακαλώ. Μην τρελαθούμε τώρα. Παιδιά, δεν την έχω προγραμματίσει ποτέ αυτή. Δεν είχαμε γεννηθεί, κυρία. Για είμαστε αναγέννηση τώρα. Εσείς σίγουρα. Εμείς εδώ είμαστε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, για να έχουμε έτσι μια αποκωδικοποίηση του τι έχουμε κάνει, οι βαθμολογίες 3-2. Η ψεκασμένη 3, η καραντινάτη 2. Και το ένα τους το χαρίσατε. Να τα λέμε όλα. Μην απαντάτε, μην απαντάτε. Σε αυτά τα σχόλια μην απαντάτε καθόλου. Θα πάμε στην τρίτη λοιπόν τώρα υποενότητα, με μια ατυχή προσπάθεια που έγινε εδώ στο τέλος. Σας θέλω λίγο πιο ενεργούς, σας θέλω πιο συγκεντρωμένους, έτσι. Μάλιστα. Που είναι η επωνότητα των ηχητικών. Ποιος μιλάει. Α, θα ακούμε δηλαδή. Δεν θα βλέπετε κάτι, μόνο θα ακούτε. Τούβλα μας είπε. Όχι. Δεν, σας είπα ότι δεν είστε συγκεντρωμένοι. Μάλιστα. Εντάξει. Συγκεντρωθείτε παρακαλώ. Έχει ποινή όποιος πατάει και δεν απαντάει σωστά. Ορίστε. Τίποτα, τίποτα. Το παίρνω πίσω μου και πάει πάρα πολύ. Λοιπόν, θα ακούμε ηχητικά. Ηρεμήστε λίγο, σιωπήστε λιγάκι να μην... Μακριά τα χέρια, κάτω από τον μπάζερ. Γιατί στο τέλος θα τα βάλετε και με τον ηχολήπτη. Πάμε. Άλλοι θα κάνουμε άνω κάτω. Εμείς θα φέρουμε τα πάνω κάτω. Να πω. Δέσποινα Χριστοδούλου, τα πάνω κάτω. Μπράβο. Παιχνίδι. Κάνω το πρόσωπο θέλει. Και γιατί δεν πάτησε στον μπάζερ. Να πω και πριν ακόμα. Θα κάνουμε άνω κάτω. Είμαστε έτοιμοι για το επόμενο. Μην βιάζει. Δημήτρη, πάμε. Σοβαρό είναι το πρόσωπο της Κρήτης. Πολύ βασανισμένο. Να πω, συγγνώμη. Βασανισία του στη χέρια εδώ στην Ελλάδα. Να κάνω. Όχι, εμείς το έχουμε έτσι. Να σταματήσετε. Έτσι είναι η ομάδα, σε πιο γρήγορα. Αναστασία μακριά από τον μπάζερ. Βασίλης Κουλάς. Είναι η φωνή που χρησιμοποιήσαμε εισαγωγικά για τα 30 χρόνια Κρήτη TV. Ωραία. Αναστασία μακριά. Μπράβο σας, συγχαρητήρια. Θέλω να απομακρυνθείτε λίγο και εσείς επίσης. Δεν πάει άλλο. Πόσο άλλο. Δεν σας κάνω καλά, σταματήστε. Προχωράμε λοιπόν. Πάμε στο επόμενο. Θα έρθω κοντά σου να πιάσω κουβέντα με τον Θεό σου. Έτσι. Μάνος Κατράκης. Δίκαια. Μπράβο. Και ήταν και δύσκολο. Είχαμε το Μάνο Κατράκη στο Κρήτη TV, θα με τρελάνετε. Ήτανε το στα αφιερώματα, Στέλιο, στα αφιερώματα που είχαμε, χρησιμοποιήσατε ένα ηχητικό του Μάνου Κατράκη στον πολιτισμό. Το επόμενο ηχητικό, παρακαλώ. 48 ώρε απεργία πραγματοποιούν από σήμερα οι υπάλληλοι των λιμανιών όλη τη χώρα. Σα ευχαριστώ. Δημήτρη! Ξέρει. Άννα Γιάννα. Μαρία Καρδιανάκη. Ρένα Σημειωτονάκη. Μαρία Τσιμενάκη. Δεν πήρε βαθμό, όχι άλλο. Κυρία, σας ευχαριστώ. Δεν είπανε δύο. Κανένα, όχι. Ποια ήταν τελικά. Μία προσπάθεια, εντάξει, 2, 3, 5. Μα 2 είπατε εσείς, 2 εμείς. Ναι, αλλά κυρία πάρετε θέση.
Μαρίτσι Μενάκη. Ναι, γιατί δεν έχετε προσπάθεια. Όχι, κανείς δεν παίρνει τον πόντο. Πάει. Δεν νομίζω ότι χτυπήσατε τον μπάζερ και είπατε λάθος. Του τον δώσανε. Όχι, αν είναι να σταματήσετε εδώ μέσα τον δώσανε. Είναι σικέρι. Θα φύγει, θα πα αλλού. Δεν προσδιοράτε αυτή. Άντε, μα απειλεί εμά αυτό. Ο ζερμό. Δεν είναι ψήφο, πόντο είναι. Με τρελάνατε πια. Και τρελάνατε. Δύο, διορθώστε. Στην επόμενη ενότητα. Στην επόμενη ενότητα. Οι δύο αγαπητές ομάδες, οι οποίες τις βλέπω να ξεμαλιάζονται φέτος. Γιατί αυτό έχουμε δει εδώ. Όσοι έχουν μαλλιά. Για μένα ήταν η σπότα. Λοιπόν. Θέλω να χρησιμοποιήσετε το μπάζερ χυλών. Δεν θα περιμένετε κανένα οπτικό-ακουστικό υλικό. Θα απομακρυνθείτε λίγο. Να φτάνουμε όμως. Να φτάνετε. Δεν πειράζει, ας κάνετε και μισό. Μας είπαν κοντούς, τώρα βολεύει. Δεν πειράζει. Πιο κοντά είναι. Εμείς μπορούμε να πατήσουμε. Πιο μακριά. Μία σειρά από ερωτήσεις που θα φανεί πόσο άμεση είσαστε, πόσο γρήγοροι είσαστε και πόσο έτοιμοι. Στις 14 Φεβρουαρίου, η Ιωάννα Μαλέσκου του 2020 είναι το 14 Φεβρουαρίου, που είχε τα γενέθλιά της στην κουζίνα με το σεφ της καρδιάς μας. Θέμο Ρίγα, χόρεψε. Θέλω να είμαι η πιο γλυκιά σου καραμέλα. Αμάρτησε μαζί μου και έλα. Δεν είπα. Ωραία, κερά είναι η σειρά μας. Πίσω σε έξω θα απαντήσουμε εμείς. Εγώ είπα έλα, δεν είπα. Να τελειώσει την ερώτηση. Τρίτο. 10 βήματα πίσω, να δω ποιος θα φτάσει πρώτος. 10 βήματα δεν έχει, λοιπόν, έλα. Ή ανεβάζεις τη θερμοκρασία, δεν τέλειωσα. Είμαι στη θερμοκρασία, το πάτησα στο ΙΑ. Ποιος το πάτησε, εσείς. Αμάρτησε μαζί μου και έλα, έλα, έλα. Να δούμε το επιβεβαιωτικό. Ιωάννα, δώσε μας πόντο, σε παρακαλώ. Τη λέω χορεύει. Μπράβο, μπράβο. Φτάνουμε. Θυσιάζουμε, παιδιά. Λοιπόν, θέλω να είστε συγκεντρωμένοι και ήσυχοι. Και οι έξι. Μερολογητούν κατά της βασικής συντελεστού. Εγώ περίμενα να ολοκληρώσω. Αυτό γίνεται. Έσταση έχουμε. Έλα, δικό μας ήταν αυτό, έτσι αλλιώς. Στην τηλεοπτική σειρά ο Πατούχας. Μακριά όλοι σας. Δημήτρη έχει σκηνοθετήσει. Μακριά όλοι σας. Τελειώσε ερώτηση. Στην τηλεοπτική σειρά ο Πατούχας, το σύνθημα της κριτικής επανάστασης, δόθηκε. Όχι, όχι, όχι. Με. Όλα, όλα. Τρεχάτε χωριανοί. Όφου ήντα πάθαμε μωρεσίτεκνε. Ήρθε ο γιος. Κοίτα να δεις. Έλα, κάνα μισοφάρι. Να δούμε το επιβεβαιωτικό. Και η απάντηση. Ήρθε ο γιατρός. Πολύ ωραία. Ορίστε. Να πάμε στην επόμενη ερώτηση. Συγγνώμη, τον πόντο μας τον βάλανε. Βάλτε τον πόντο, κυρία. Τον πόντο βάλτε. Όχι, όχι. 5-5, κυρία. Προσθέτουν αβέρτα, ε. 5-5. Είστε 5-5. Εντάξει, ξεκινάμε. 5-3 είμαστε κανονικά, αλλά τέλος. Λοιπόν, στην επόμενη ερώτηση. Παρακαλώ. Πώς λεγόταν... Να δω τα χέρια σας. Εμείς τα έχουμε και πίσω. Πώς λεγόταν η εκπομπή εάν δεν πω και το τρίτο, μέχρι και το τελευταίο γράμμα. Ωραία, να, ωραία. Να. Λοιπόν, πώς λεγόταν λοιπόν η εκπομπή που έκανε ο Νίκος Ψηλάκης. Ο μύτος της Αριάδνης, πόλης και χωριά της Κρήτης, πορτρέτο. Ποιος. Ο μύτος της Αριάδνης. Μπράβο. Γιατί μακριά, δεν μπορώ μακριά, άλλο πια. Μακριά, μακριά, μακριά. Είμαστε πιο κοντοί. Ήσουν έτσι, ήσουν έτσι. Ή είμαστε πιο κοντοί. Να περάσουμε στην επόμενη ερώτηση. Να περάσουμε. Να περάσουμε στην επόμενη ερώτηση. Αν τη ρούτη η αγαπημένη όλων, δαιμόνια ρεπόρτερ έχω να παρατηρήσω. Γεωργία Μακάκη, στο αφιέρωμα για τα Δελτία Ειδήσεων, είπε ότι ένα από τα θέματα που την έχουν συγκινήσει είναι το χάτσικο της Κρήτης, η ζουρίδα που σε κατάσταση αμόκ κατασπάραξε τα αυτοκίνητα κάτω από τα δυνητικά τείχη ή η κατσίκα που γέννησε στον δρόμο και εσύ. Μα μην μου κάνεις παύσεις, μάνα μου στον δρόμο. Συγκίνησε και συγκίνησε τους οδηγούς. Συγγνώμη, εγώ τώρα... Τι να κάνω τώρα, πείτε. Όχι. Είναι, εμείς πρέπει να απαντήσουμε. Όχι. Συγγνώμη. Δύο λεπτά. Η κατσίκα που γίνει στον δρόμο. Νοηματικά τελειωνική πρόταση. Σωστά. Που συγκίνησε. Εμείς είμαστε έξι, μην παίρνουμε φάση. Αφού έκανε παύση. Θα είμαι πολύ αυστηρή μαζί σας. Στο εξής, να ξέρετε. Έκανε παύση. Έκανε παύση. Θα το δεχτώ. Δικό μου λάθος. Τηλεπαρουσιάστρια δεν είναι. Παρακαλώ, πείτε. Είναι το νούμερο ένα. Ποιο είναι το χάτσικο της Κρήτης. Άγια.
Πάρτε το. Ευχαριστούμε. Με το χάτσπο της Κρήτης. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Βλέπουμε εδώ, 6 οι ψεκασμένοι, 6 και οι καραντινάτοι. Πόσους παρουσιαστές, και δεν εννοώ φυσικά πρόσωπα, εννοώ και τις εναλλαγές μεταξύ τους αν διαφορές. Έχει αλλάξει μέχρι σήμερα η εκπομπή Κρήτη σήμερα. Πόσες, δεν είπα. Δεν τα πήρε, παιδιά. 6, 9 ή 12. Εντάξει, έκανες παύσιμο. Συγγνώμη, ωραία. Παιδιά. 6, 9 ή 12. Απαντήστε. 6. Απαντήστε με τον μπάζερ. Παρακαλώ. 12. Λάβε. Οι αλλαγές ήταν 9. Σας τις παραθέτω. Αντιγόνη Ανδρεάκη, Ρένα Σημειαντονάκη με Μάνο Δασκαλάκη. Γιατί... Μάνος Δασκαλάκης με Στέλλα Τερζάκη. Μάνος Δασκαλάκης μόνος του. Μάνος Δασκαλάκης με Νικολέτα Σφακιανάκη. Το Μάνο το μετήσαμε πολλές φορές. Νικολέτα Σφακιανάκη μόνη της. Λευτέρης Κουμαντάκης. Και σήμερα από την Κρήτη σήμερα παρουσιάζει ο Νίκος Παναγιωτόπουλος. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη. Δύσκολα βάζει ο Στέλιος Ζερβός. Στο εορταστικό πρόγραμμα του Δημήτρη Κυρία να πω κάτι. Το 2010. Αυτό είναι ο Δησέφης. Με επιτυχία ομολογώ να πω το τραγούδι. 100% έχω αλλάξει, εγώ σου λέω και για σένα πια δεν κλαίω. Είναι πρωί ώρα 7, γυρίζουν σκέψεις και ποτάμε στο κεφάλι. 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα. Αυτό με λέει τώρα όμως. Αυτό σηκώνει ένσταση. Θα δούμε το επιβεβαιωτικό. Τώρα θα δεις τα γύρω. Αυτό σηκώνει ένσταση. Και μόνο που θα τον δείξουν να τραγουδάει, αρκεί. Κανονικά πρέπει να τους αφαιρέσουν οι πόντες τώρα. Φωνάρα. Αγόρι μου, είσαι πάρα πολύ όμορφος εκεί. Αλλά μέχρι εκεί η σχέση μας σήμερα. Μέχρι εκεί, όχι να πιάσει, Λεφέρ. Απόσταση για μας. Αν και είναι χτύπημα κάτω από τη ζώνη αυτό. Κάτω από τη ζώνη. Δεν το ήξερε. Τι θες να πω, το ξέρω τι σε ρωτήσεις. Δεν πρόλαβες. Ναι, αλλά είναι παρόν. Γιατί είσαι παρόν. Ναι, αλλά αυτός είναι ο ίδιος ο πρωταγωνιστής. Εσύ άφηγες, ακόμη περισσότερο. Μην υπερασπίσεις την άλλη ομάδα, Ράνια Μωραΐτη. Γιατί θα φύγω. Μην το ανοίξω. Θα φύγω, θα εγκαταλείψω τη συμμετοχή, να ξέρεις. Μην το ανοίξω. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πώς λεγόταν, προσέξτε. Σκεφτείτε, έτσι, και οι δύο ομάδες. Πώς λεγόταν η πρώτη εκπομπή του Γιώργου Βιτόρου. Κρήτη μου όμορφο νησί. Δημήτρη. Στη γειτονιά του φεγγαριού. Δεν ήταν νησί, ήταν θεριό που κοίτονταν στη θάλασσα. Τώρα βιαστήκαμε. Τώρα ποιον υπερασπίζομαι, δηλαδή, άμα σας πω να απαντήσετε. Έλα. Άντε, πείτε το. Έλα. Πείτε το. Κρήτη μου όμορφο νησί. Σωστό. Μπράβο, Δημήτρη. Μπράβο. Μπράβο. Η εκπομπή του Γιάννη Βογιατζή λεγόταν «Έξω ντέρφια και καημοί». Μακριά τα χέρια σας. Είπα μακριά τα χέρια. Σταμάτα. Μποκίζει να το πεις. Συνιστώ ψυχραιμία. Μπαμ και κατώ. Πάλι εσύ. Αφού εγώ το πάτησα. Το πάτησε και εκείνη. Συγγνώμη, πάτησα πρώτη. Και ποιο ακούστηκε από τα δύο. Αυτό ακούστηκε γιατί άναψε. Αναστασία άναψε. Λοιπόν, συνιστώ ψυχραιμία. Μπράβο. Βογιατζής. Πολύ ωραία. Και να σας πω ότι ο άνθρωπος αυτός ήθελε πάρα πολύ να μιλήσει στο αφιέρωμά μας. Με πολλή συγκίνηση και τελικά δεν τα καταφέραμε. Ψυχραιμία, αδέρφια! Ψυχραιμία! 7 οι ψεκασμένοι και 8 οι καραντινάτοι. Έτσι δεν είσαστε. Σωστά. Ναι, εμείς είμαστε οι καραντινάτοι. Πάμε στην επόμενη. Σε ένα από τα ομολογουμένως καλύτερα τρέιλερ του σταθμού. Να βοηθήσω εκείνο που όλοι σας ήσασταν τέλος πάντων περισσότεροι από εσάς, που κάνετε παρουσίαση, υποδιώσασταν κάποια επαγγέλματα. Ναι. Ο Λευτέρης Κουμαντάκης υποδιόταν. Μην τολμήσει κανείς να βάλει το χέρι του πάνω στα μπάζερ. Παρακαλώ. Θα σας κόψω το δάχτυλο. Το χτίστη, τον ταξιτζή, τον ψαρά. Πάλι! Παιδιά, έχει πρόβλημα το δικό μου. Πάτα το. Πάτα το να επιβεβαιώσουμε ότι δεν έχει πρόβλημα. Σβήσει. Πάτα το. Δεν έχει πρόβλημα. Θα πάμε πιο γρήγορα στο μάρι. Είπαμε το χτίστη, κυρία Μωραΐτη. Παρακαλώ, να το. Γεια σου, βρε Λευτέρη μου. Γιατί. Γιατί αυτό το καταλαβαίνω. Έχουμε μία ακόμη ερώτηση, την τελευταία. Αχ, έχετε μείνει λίγο πίσω. Αχ, τελευταία είναι. Αχ, πολύ στεναχωρημένη. Αχ, κρίμα που κερδίζουμε. Όχι, κι άλλους μαϊρούς, δεν κερδίσατε έτσι, τι νομίζετε. Λοιπόν, πάμε. Τελευταία ερώτηση.
στο αφιέρωμα για την ψυχαγωγία, σε ένα απόσπασμα από την εκπομπή του αγαπημένου Χρήστου Νέζου, εμφανίζεται ο Γιώργος Σαμπάνης να τραγουδάει. Αναστασία, το χέρι σου. Πες μου τα λόγια που καίνε που λένε όσοι φταίνε. Μη μιλάς, άσε τα βλέμματά μας, άναψε τα αίματά μας με μια αγκαλιά. Μην ξαναρθείς ποτέ, ποτέ σε τέτοιο όνειρο. Αναστασία. Το δεύτερο τραγούδι. Ποιο δηλαδή? Λάθος. Να απαντήσουμε. Εσύ λες, μη μιλάς και άσε τα βλέμματά μας και λοιπά και λοιπά. Ναι. Εσύ. Μην ξαναρθείς ποτέ, ποτέ σε τέτοιο όνειρο. Παρακαλώ. Τραγούδι σας στα Χανιά. Στο λιμάνι. Μπορείτε να χορέψετε αν θέλετε. Να αδειάζεσαι. Αυτό δεν είναι δικό του, είναι του Αντώνη Ρέμου. Αλλά αυτό τραγούδισε στο αφιέρωμα. Νομίζω ότι θέλω να πάρουμε μια πολύ μικρή ανάσα. Θέλω με τρεις χαριστικές. Να πάμε στην επόμενη ενότητα. Είστε έτοιμοι? Ναι, είμαστε. DVD Glon. DVD Glon. DVD Glon. Ξεκινάμε. Ναι. Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε με το παιχνίδι με κλειστά τα μάτια. Έχουμε συγκεντρώσει αντικείμενα που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας εδώ στην Κρήτη TV. Κάποιοι περισσότερο, κάποιοι λιγότερο, κάποιοι χρησιμοποιούν περισσότερο άλλα. Κάποιοι άλλα αντικείμενα. Εν τη αυτή περιπτώσει, όπως θα δείτε τώρα, η ομάδα των καραντινάτων έχει κλείσει τα μάτια με ωραιότατες μασκούλες και είναι έτοιμη να ξεκινήσει. Ένα λεπτό θα έχει ο καθένας στη διάθεσή του για να εντοπίσει τι είδους αντικείμενα είναι αυτά που έχουμε τοποθετήσει πάνω σε αυτό το μπάγκο. Ποιος ξεκινάει, παρακαλώ, από την ομάδα σας. Μαρίνος. Εδώ είσαι. Πρόσεχε. 1,5 βήμα μπορείς να κάνεις, να κουτουλήσεις. Ένα. Έλα. Φτάνει. Γύρισε και λίγο τον κορμό σου. Και θέλω να μου πείτε πότε είμαστε έτοιμοι να μπορέσουμε να μετρήσουμε αντίστροφα. Ξεκινάμε από τώρα. Κασέτα. Τι κασέτα? Μπέτα. Τι μπέτα? Πεντάρι. Όχι, δεν εννοώ διάρκεια, εννοώ μέγεθος. Μικρή μπέτα. Μικρή μπέτα. Ωραία. Τι διάρκεια, παρακαλώ. Μελάνι. Όχι, δεν είναι μελάνι. Χάλια τα κάνεις. Δεν πειράζει. Μικρόφωνο. Τι μικρόφωνο? Ναι, θα βγάλεις το μάτι. Επιτραπέζιο. Επιτραπέζιο, ναι. Τα μπακέρα. Δεν έχουν το μπακέρα. Ασύρματος. Καλά, εντάξει. Περσινά ξινά στα φύλλα. Κασέτα ντύβικα. Γεια σου ρε Μαρίνο. Ραδιόφωνο. Τα σωστά λέει. Όχι, όχι, πίσω, πίσω. Ο χρόνος. Walkman. Όχι. Ραδιοφωνάκι δημοσιογραφικό. Όχι. Ο, ας το κάτω. Ας το κάτω. Έχει βρει ένα, δύο... Τρία! Μόνο. Τρία έχει βρει. Μην... γιατί του βγάζεις τη μάσκα? Δεν έχει λόγο να τη φορά. Και αν πεις τους άλλους? Δεν θα πει. Εμείς είμαστε τίμιοι, κυρία Μωραϊτη. Εντάξει, λοιπόν. Να πάμε. Ποιος θα παίξει αμέσως μετά? Ποιος θα παίξει? Εσύ? Δύο βηματάκια. Ένα, δύο. Στοπ, στοπ. Εκεί. Ακούμπησες το τραπέζι. Μάλιστα. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, να μου πείτε πότε είναι έτοιμος ο χρόνος να μετρήσει αντίστροφα. Τώρα! Δημοσιογραφικό, κασετοφωνάκι. Άντε να το πάρω, είπες τη μαγική έκφραση. Ναι, ναι, έλα, έλα, κασετοφωνάκι. Είναι, είναι. Καλά, εντάξει, αυτό που έπιασες. Α, είναι καλέ, φακός. Έχω κάνει κάμπινγκ γι' αυτό. Τι είναι αυτό? Ξέρω. Πολύ εργαλείο, ελβετ. Α, είναι USB. Φλασάκι. Έλα, έλα. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Είναι αυτό που βάζουμε μέσα τα πάνω, τα DVD. Ναι, βάση, βάση. Οχ, 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 οχ. Τι είναι αυτό? Πώς πάζεις, χρόνος. Πάλι ραδιοφωνάκι, κασετοφωνάκι. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι. Καμεράκι, φωτογραφική μηχανή. Αχ, φωτογραφική μηχανή, τα σπάσα όλα. Τέλος. Λοιπόν, μένω εδώ και... Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι, παρακαλώ, γιατί... Να βγάλω τη μάσκα. Καλά, καλά. Περίμενε, καλέ.
Ήρθε εδώ. Last but not least, Δημήτρης Φραγκιαδουλάκης. Έλα καλέ μου. Άλλο ένα θυματάκι. Εντάξει, καλά είσαι. Λοιπόν, θα το βρει αυτό. Να μετρήσει παρακαλώ. Πολύ. Ο χρόνος αντίστροφα από τώρα. Δεύτερα. Μονταζιέρα, μονταζιέρα παλιά. Μπράβο ρε Μίτσο, όλοι μονταζιέρα παλιά μου, τεχνικό σκηνό. Ναι, τώρα να σε δω. Έλα, είναι το μικροφόνο ναι, το... Ναι, θα μου πεις ποιο χρώμα είναι. Ποιο χρώμα είναι λίγο. Τι είναι καλό. Είχαν ειδικές εγκοπές θα μπορούσα να πω. Πρέπει να καταλάβεις και ποιο χρώμα είναι. Ποιο μικρόφωνο. Ποιο λογότυπο. Ναι, ποιο λογότυπο. Θυμάσαι πάρα πολύ καλά ποιο χρώμα είχε. Αυτά τα λογότυπα ήταν... Το κίτρινο. Ναι, ναι. Το κίτρινο με το μαύρο. Μαύρο. Κίτρινο. Το κίτρινο, τέλος πάντων, άντε. Έλα, το βρήκαμε. Έλα, είσαστε με υπερβολή. Και μπράβο, Δημήτρη, όλα τα βρήκε. Δημήτρη, μπράβο. Τελειώσαμε. Μπράβο σας. Βγάλε το μασκάκι. Να πω κάτι. Αυτό εδώ, για να το ξέρει ο νεότερος τηλεθεατής, είναι το λογότυπο με τη μεγαλύτερη διαπερατότητα σε όλη την Ελλάδα ποτέ, εξαιτίας του χρώματος. Το κίτρινο, ναι. Μάλιστα. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε το παιχνίδι μας. Τα παίρνουμε σπίτι μας αυτά, δώρο. Με τους ψεκασμένους το παιχνίδι. Σε πολύ. Σας παρακαλώ, δείξτε πόσο ευγενείς είσαστε. Να φέρετε τους αντιπάλους, να τους βοηθήσετε λιγάκι. Μπράβο. Αναστασία μου, έλα αγάπη μου, έλα. Ακολούθησε. Μπράβο. Πού θέλεις να σταματήσουμε, νο? Με τρομάζεις, τι πώς κάνεις. Εμείς είπαμε να ξεκινήσει ο ομαδάρχης μας πρώτα, ο Γιώργος Σαχίνης. Ωραία. Και μετά να συνεχίσω εγώ. Εδώ, μην πες. Σε αφήνω τώρα να τα καταφέρεις όσο καλύτερα μπορείς. Κάνε άλλα 30. Μωρό μου, σε ευχαριστώ. Ελπίζω να καταφέρω. Πολύ μπροστά, βέβαια. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την αντιστροφημέτρηση. Είμαστε έτοιμοι και πάμε! Κασέτα, μπέτα, μεγάλη. Μπράβο. U-matic, κασέτα. Μπράβο, Γιώργο. Δώσε μου ράνια. Ακουστικά. Αγγλία. Δώσε. Ραδιόφωνο. Τρανζίστορ. Δημοσιογραφικό. Το έχω εγώ αυτό. Ο Ιησούς, όλα τα... Το πήραμε από σένα. Καλά. Ακουστικά. Ήτανε. Κάποτε. Κάποτε. Πάνε αυτά. Σφουγγάρι μικροφόνου. Ναι. Το είχε διαλέξει ο Μάνος ο Δημητρίου Crete TV. Α, ξέρει και ποιος το έχει διαλέξει. Α. Καλά, τα βρήκε όλα. Να δω τι θα βρουν οι άλλοι. Βάση κάμερας. Όχι. Όχι, κάτω. Κασετοφωνάκι δημοσιογραφικό. Όχι, άστο κάτω. Σιγά, σιγά. Σιγά, εκεί. Από εδώ, από εδώ. Βγάλετε τη μάσκα σου, Γιώργο. Βγάλετε τη μάσκα. Να τη βγάλω. Δεν λέω σε κανένα. Γιώργο, άρρωσες από την κατάλαβα. Αυτό όμως, δεν χρειάζεται να φωνάζεις. Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο, Γιώργο. Είσαι πολύ δυνατό. Ποιος θα παίξει αμέσως μετά. Η Αναστασία παίζει. Η Αναστασία παίζει. Μισό λεπτό. Έλα. Σταματάς εκεί. Όπα, όπα. Έλα, φέρ' το στην ευθεία. Λοιπόν, να μετρήσει ο χρόνος. Αντίστροφα από τώρα. Αυτό είναι η ταινία. Παιδιά, ναι, αυτή ναι. Η ταινία που βάζουμε την ταινία. Α, αυτό είναι η φωτογραφική μηχανή. Κλικ, 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 κλικ. αυτό έπεσε! Αυτή είναι η δισκέτα. Η δισκέτα που βάζουμε στον υπολογιστή. Ναι. Αυτό. αυτό. Παιδιά, αυτό. Δεν ξέρω, ένα τετράγωνο πράγμα είναι. Δεν μπορεί να είναι μακρόστενο. Τι μπορεί να είναι αυτό. Ανοίγει. Προσπάθησε. Ανοίγει. Δεν ανοίγει. Προσπάθησε. Τι να φύγει. Σιγά σιγά. Παιδιά αυτό. Έχεις χρόνο πολύ. Δίσκος είναι. Όχι. Κοντά είσαι, κοντά. Τι είναι ρε παιδιά αυτό το πράγμα. Είναι τετράγωνο είναι. Μεταλλικό. Ξέρω. Αυτό δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τι είναι αυτό. Άλλο, αυτό. Άλλο. Είναι τηλεκοντρό. Είναι και κύριο το τηλέφωνο. Μπράβο, Αναστασία. Το κινητό! Βγάλε τη μάσκα. Ζέρ, δεν χρειάζεται να παίξει. Αγχώθηκα! Βγάλε μάσκα. Αγχώθηκα! Και όμως δείτε ένα κινητό τηλέφωνο. Τότε που τα είχαμε όλα... Παιδιά, αγχώθηκα! Το βρήκατε αυτό. Μπράβο, Αναστασία! Και τώρα, λοιπόν, θα περάσουμε στον τελευταίο κύκλο.
του παιχνιδιού μας με τίτλο «Στο κεφάλι του». Στο φωτοφίνις είδαμε λοιπόν ότι οι ομάδες μας μέχρι αυτή την ώρα έχουν 20 οι καραντινάτοι και 17 οι ψεκασμένοι. Συνεχίζουμε με την κατηγορία «Στο κεφάλι το έχω» και τι είναι αυτό. Έχω κάτι φωτογραφίες από ανθρώπους που έχουν περάσει από την Κρήτη TV και έχουν κάνει παραγωγές, κάνουν ακόμη. Στο κεφάλι του κάθε παίχτη θα τοποθετείτε μία φωτογραφία. Τα μέλη της ομάδας θα προσπαθούν να του περιγράψουν ποιον έχει στο κεφάλι. Δεν θα μπορείτε όμως να χρησιμοποιήσετε όνομα και όνομα εκπομπής. Μάλιστα. Αυτή είναι η όρη. Έχετε ως ομάδα 2 λεπτά. Στα 2 λεπτά, όσους περισσότερους βρείτε, τόσους πόντους περισσότερους θα κερδίσετε. Έτοιμοι. Έχετε καμιά απορία. Τώρα η απορία σας, ναι. Να κλείσει το monitor γιατί θα κλέβουν. Ναι, βεβαίως. Εντάξει, έκλεισαν τα monitor, είμαστε έτοιμοι. Μάλιστα. Να μετρήσει αντίστροφα ο χρόνος των 2 λεπτών. Μάλιστα. Με το 3, με το 2, με το 1, όχι ακόμα, πρώτα θα βάλω τη φωτό και μετά. Ξεκινάμε τώρα! Εκτός από τηλεόραση, έκανε πάρα πολλά χρόνια ραδιόφωνο. Ασχολείται πολύ και με τη μαγειρική. Ψηλάκης. Το τελευταίο διάστημα έχει πρόβλημα υγείας και το ανακοίνωσε πρόσφατα. Και βγήκε και έκανε μια δήλωση στα κανάλια και μετά... Η Σοφία Βόσου. Σοφία Βόσου. Πού πας, πού πας, πού πας. Σήμερα θα μπερδευτείτε. Τον σκηνοθετής τελευταία. Φέτος. Παναγιωτόπουλος. Ναι. Οι ωραιότερες γάμπες του σταθμού. Εκτός από τις δικές σου, γυναικείες, για να μπει στο πλατό, τώρα θα με μαχαιρώσει. Σαλαπάτα. Για να μπει στο πλατό, κατεβαίνει με το παπούτσι, βάζει τη γόβα με το που κάθεται. Έλα να ακούσουν τα λίγα. Σκούρα. Όχι, είναι... Έλα, Τερνάκη, Ράνια Μωραϊκή. Είναι στο δημοσιογραφικό το τμήμα. Το είπε, καλέ! Α, την είπε. Τι είπες. Είπα, πολλές, δεν ξέρω. Είναι στο δημοσιογραφικό τμήμα επικεφαλή. Πες τα ονόματα. Στέλλα Τερζάκη, είπα. Δεν το άκουσα, εσύ γιατί δεν το είπες ότι το είπε. Φρέσκια παρουσία στη φετινή σεζόν. Χριστιανά Σκούρα. Από τη Σιγκαπούρη το μαζεύανε, τον καφέ. Πώς το μαζεύανε. Έλα ρε, παλιά διαφήμιση του καφέ. Έχω βγάλει ένα στο εδώ. Τι έχω βγάλει. Έλα ρε. Ναι, ναι, τι. Ναι, κάνω το κριτικό επίθετο. Δημοσιογράφος. Έλα. Τι, δεν είπα όνομα. Ποιο καφέ και ποιο... Τι βγάζουμε εδώ. Πες το. Σπυρί. Ναι. Σπυράκι. Σπυρί, σπυράκι. Ναι. Σπυριδάκης. Ναι ρε φίλε. Μαργία. Θα τον κάνουμε, λέει, ποιο κάνουμε με. Είναι έγκυος. Τώρα. Τέλος. Είναι έγκυος τώρα. Εσύ είσαι έγκυος. Ρε την Νικολέτα μου βάλε τελευταία. Την Νικολέτα κορώνα στο κεφάλι σου. Δεν την πρόλαβα. Λοιπόν, σπυρί το μαζεύω να το φέρω. Ελάτε μωρέ εδώ, ελάτε εδώ. Το είδατε πώς γίνεται. Έλα, καλά, τα πήγαμε. Τέλεια. Ολοκληρώσαμε λοιπόν με την πρώτη ομάδα που βρήκε 6 από τους αγαπημένους παρουσιαστές της Κρήτη TV. Και ήρθε η ώρα για την επόμενη ομάδα. Να πω ότι έχουμε 26 πόντους οι προηγούμενοι, οπότε πρέπει να βάλετε τα δυνατά σας. Έχετε 17. Αν τα βρείτε όλα, Αναστασία, θα σας τελειώσω. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Είμαστε. Ηθικό. Είμαστε. Ακμεότατο. Μπράβο. Με το 3, με το 2, με το... Όχι, στους άλλους το κάναμε αλλιώς. 1, μισό λεπτό και πάμε! Παίζει λίρα. Γαργανουράκης. Ναι. Έφυγες. Ένα ταξίδι, μία γεύση, πάει παντού, μαγειρεύει. Πας μαγειρεύοντας. Σωστός. Ποιος. Ποιος. Όνομα. Όνομα. Ποιος είναι. Το όνομά του. Κόλλησα τώρα. Και τώρα θα γιορτάσει με την πρωτοχρονιά. Θα γιορτάσει την πρωτοχρονιά. Ο Βασίλης. Ναι. Δεν θυμάμαι επίσης. Και πας και έλα, πας. Έλα, βγάλ το άλλο. Πάμε σε άλλο. Ναι. Άλλο. Φύγε. Απ' τα πιο όμορφα αγόρια που υπάρχουν, όχι μόνο στο σταθμό. Δεν φέρεις κομματάκι. Έλα! Γυναίκα, πάρα πολύ όμορφη, μελαχρινή, έκανε κριτικά.
Εκπομπή με... Η αριστεία... Όχι, τώρα, τώρα κάνει. Η Βούλα. Ναι. Έλα μόνο τώρα. Έλα. Τι μίχες. 2 χρόνια μαζί σου. Ιωάννα Μαλάκη. Το είπε, φύγε. Ψηλή, αλλά υπέροχη. Καταρίνα Σαλαβάτα. Τι κάνετε. Τι κάνετε. Δουλεύει μαζί σου στο δελτίο, φοράει γυαλιά, μπορεί Μάνος να... Μάνος Δασκαλάκης! Με έχετε τρελάνει! Έλα, γρήγορα! Εμάς περίμενες. Έλα! Από την Αθήνα κατέβηκε και για μας! Στα πρώτα πάρα μας χρόνια ωραίο. Έγινε ο χαμούλης! Βλάση Μπονάτος! Έτσι! Δυο πράσινα μάτια Αθήνα! Συνιστώ ψυχραιμία, Γιάννης Βογιατζής! Μπράβο, Αναστασία! Παρουσιαστής δελτίου, γκρίζα μαλλιά. Τέλειος ο χρόνος. Πόσα παιδιά, πόσα. Ισοπαλία. Δεν το δεχόμαστε, γιατί δεν είμαστε. Τι ισοπαλία, μαντάμ. Λοιπόν, θέλω να νομίζω ότι βρήκατε. Νομίζω ότι βρήκατε. Βοηθήστε με λίγο ότι βρήκαμε. Νομίζω ότι βρήκαν 8. Μάλιστα. Από τα 10. 25 η ψεκασμένη, 26 η Καρδινάτη. Φτάσατε στην πηγή και νερό δεν ήπιατε, Αναστασία, πολύ στεναχωρήθηκα. Πατσίς. Αφού σου λέγε πας, πας. Πατσίς, ποιο το έφερα. Τι είπανε και τα μισά-μισά, τέλος πάντων. Να μην μιλήσω για τις γάμπες. Γιατί δεν έχει ωραίες γάμπες η Σαλαπάντα. Ποια δεν έχει ωραίες γάμπες, δηλαδή. Σωστό και αυτό. Όλοι μας υπαλία να πάμε βρει Γιώργο. Διασκεδάσατε. Πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω ο κόσμος τι έκανε μαζί μας. Εγώ είχα μια δήλωση βρέγανια στην αρχή. Έκανα μια δήλωση. Τουλάχιστον μέχρι σοπαλίας πηγαίναμε. Πρέπει να χάσουμε βρει Γιώργο. Στο πότο, δεν πειράζει. Λοιπόν, ήσασταν άξιοι αντίπαλοι όμως. Μας κινητοποιήσατε με την υπεροχή σας τα πρώτα λεπτά. Μας βάλατε στη διαδικασία να γίνουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Ξαναβάλτε το γιατί έχετε ένα σημάδι όλοι εδώ στο κούτελο. Σας χάριζαν. Αυτό είναι. Εγώ πιστεύω ότι το χάσαμε. Στην θα... Γρηγορά. Λοιπόν, αυτό που έχω να πω είναι ότι σας είδα ότι το διασκεδάσατε. Μόνο εγώ έμεινα με αυτό. Σας είδα ότι το απολαύσατε. Το χάρηκα κι εγώ. Είδα ότι αγαπήσατε, ρουφήξατε τα αφιερώματα και χαίρομαι πολύ. Είμαστε καλοί μαθητές. Ευχαριστούμε την Οικοδέσποινα. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μοναδική εμπειρία αυτό που έζησα μαζί σας. Θέλω να το ξαναζήσω, αλλά όχι με εσάς. Είστε πάρα πολύ ζωηροί, είσαστε πάρα πολύ αντίθεση. Μιλάτε ο ένας πάνω στον άλλο και δεν έχετε κάνει ποτέ ξανά στη ζωή σας τηλεόραση. Έτσι είναι. Μπροστά δεν έχουμε κάνει. Μου δίνεις μια ευκαιρία όμως. Παρακαλώ. Αναστασία, είσαι ο πιο αδύναμος κρίκος. Ήθελες πάντα να το πεις. Ορίστε, να μεταπηδήσεις και στο ψυχαγωγικό τομέα, να ενδυναμωθεί το τμήμα. Όλοι σπόντζερ με Αναστασία τους πήρατε. Λοιπόν, εγώ λέω κάπου εδώ να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο και να τσακωθούμε μετά το κλείσιμο της εκπομπής. Δεν τσακωνόμαστε. Ή να διαφωνήσουμε, ή να μαλλιοτραβηχτούμε, ή ό,τι θέλει ο καθένας τέλος πάντων. Σας ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Ράνια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που αφιερώσαμε τόσο χρόνο για να το οργανώσουμε. Με τρελάνατε σήμερα. Δεν νομίζω ότι με αυτό, σαν πιλότο, το κανάλι να δεχτεί ποτέ να κάνουμε τηλεπαιχνίδι. Δεν νομίζω, δεν υπάρχει περίπτωση. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Πού είσαστε, πού μιλάω, στο γερανό, εδώ, στην Τρία, Κωστή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Για μας αυτά τα 30 χρόνια ήταν μια γιορτή. Ήταν ένα μελίσι που βούιζε και συνεχίζει να το κάνει για να παράγει όλο αυτό που βλέπετε εσείς. Ναι, έχουμε και στιγμές σαν αυτές που είδατε πριν. Και λίγο πιο άγριες κάποιες φορές. Αλλά έχουμε και στιγμές που είμαστε όλοι μονιασμένοι και αγαπημένοι και πάντα απολαμβάνουμε αυτό που κάνουμε. Να γιατί ο το αγαπάμε. Και να είναι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ σε όλους σας. Γεια σας.